Πρώτατε κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι. Είμαι ο υποπτέρυγος Κωνσταντίνος Σάκος, διευθυντής του ΒΙΤΑ κλάδου του ΓΕΕΘΑ, πρόεδρος της ελληνικής ομάδας της Μικτής Επιτροπής Επιρροπονδύνων για την αναζήτηση, εκταφή, προσδιορισμού ταυτότητας, ενταφιασμού Ελλήνων πεζών στρατιωτικών επί του αλβανικού εδάφους κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊκού Πολέμου 1940-41. Κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις, Ελλάδος και Ιταλία στην Αλβανία, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχασαν τη ζωή τους 13.936 Έλληνες στρατιωτικοί και 26 Έλληνες αεροπόροι. Για την έβρεση των 7.976 στρατιωτικών και 26 αεροπόρων που παρέμειναν στην Αλβανία, δεν είχε πραγματοποιηθεί κάποια οργανωμένη επιχείρηση έβρεσης. Η Ιταλία, για την έβρεση και ανακομιδή των δικών της πεσόντων, σύναψε το 1962 συμφωνία με την Αλβανία και πραγματοποίησε εκτεταμένες εργασίες για 2 έτη, από το 62 ως το 64, ενώ αποφάσισε να μην δημιουργήσει ιταλικό κινητήριο επί του αλβανικού εδάφους. Στο πλαίσιο των ανωτέρων εργασιών, η ιταλική πλευρά προέβησε συγκέντρωση των συντονιζόμενων υψάρων των Ελλήνων πεσόντων στρατιωτικών, τα οποία και ενταφίασε κατά περιοχές. Ταυτόχρονα, ζήτησε από την αλβανική κυβέρνηση να μην καλλιεργηθούν οι περιοχές αυτές, ώστε να είναι δυνατή η υστέρων εκταφή των πεσόντων. Από ελληνικής πλευράς, οι πρώτες σχετικές ενέργειες για την έβραση των πεσόντων ξεκίνησε το 1973, χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα. Ακολούθως, το 1990, εγκαινιάστηκε πολιτικοστρατευτική συνεργασία Ελλάδος-Αλβανίας, στο πλαίσιο της οποίας και εκκίνησαν εκ νέου σχετικές διαβουλεύσεις. Το 1992 υπεγράφει μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας πρωτόκολλο συμφωνίας και συνεργασίας, όπου προβλέπεται για πρώτη φορά η συνεργασία για την εξέβρεση κατάλληλων χώρων για τη δημιουργία κινητηρίων Ελλήνων πεσόντων στην Αλβανία με διαβουλεύσεις μεταξύ των υπέξ των δύο χωρών. Το 1996 υπογράφεται η Συνθήκη Φιλίας, Συνεργασίας, Ασφάλειας και Σχέσεων Καλής Γειτονίας Ελλάδος-Αλβανίας. Το 2006 συντάσσεται σχέδιο συμφωνίας, το οποίο προέβλεπε την κατασκευή αρχικά τριών στρατιωτικών κινητηρίων, Βουλιαράτες, Κλεισούρα και Κοριτσά, και αποτέλεσε τη βάση για τις περαιτέρω συζητήσεις και την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας. Στις 9 Φεβρουαρίου του 2009, τελικώς υπογράφεται η σχετική για το θέμα διακρατική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδος και της Αλβανίας για την αναζήτηση, εκταφή, προσδιορισμό ταυτότητας και ενταφιασμό λειψάνων Ελλήνων πεσόντων στρατιωτικών, καθώς και την κατασκευή κινητηρίων επί αλβανικού εδάφους για τον ενταφιασμό τους. Η συμφωνία προέβλεπε σύσταση επιτροπών και από τις δύο χώρες, τήρηση συγκεκριμένων δεσμεύσεων και κατασκευή δύο κινητηρίων, στις Βουλιαράτες και στην Κλεισούρα. Έτσι, στις 25 Απριλίου του 2012, συγκαλείται η πρώτη συνεδρίαση στα Τύρανα. Δόθηκε οπτικός δίσκος με τις συντακτώνες των 129 σημείων. Έπειτα από τετραετή διακοπή συνομιλιών επί την αλβανική πλευρά και κατόπιν πιέσεων από την ελληνική, συμπλήθηκε δεύτερη συνεδρίαση, πλέον στις 21 Οκτωβρίου του 2016. Συμφωνήθηκε να ξεκινήσουν άμεσα οι εξετάσεις. Και τελικά, στις 22 Ιανουαρίου του 2018, ξεκίνησαν και επίσημα οι εξκαφές, οι οποίες έφεραν στο φως τα πρώτα λείψανα από το πεσόντο, στην περιοχή Τρακόρ. Με στόχο την τακτοποίηση, συστάθηκε